Ώρα 2 παρά 10. Πύρινες φλόκες πλησιάζουν την πλατεία του Βραχασίου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κριτικό γλέντι, με τους πολίτες και επισκέπτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν από την πύρινη κόλαση. Πήγα να μας κάψουν. Η φωτιά ανέβηκε στο γεράρι από πίσω και τα γυναικόπαιδα εδώ και έτσιες γυναίκες 7 και 8 μηνών τρέχανε και πατούσαν πάνω στα τραπέζια και ο ένας τον άλλο για να φύγουνε με φωνές παιδιών 2 χρονών και 3 και 4. Αυτό χθες που έζησα, εγώ είμαι 43 χρονών. Έχω περάσει χιλιάδες πράγματα. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Να έχει γεμίσει το μαγαζί, καπνό, το Βραχάσι, να βγαίνει μια φλόγα στην πλατεία 10 μέτρα. Να το δεν τρώω, δες. Το κυπαρίσι αυτό είναι 20 μέτρα, 25. Προσπαθούσαμε επί 10 λεπτά που είχαμε καλέσει την πυροσβεστική και προσπαθούσαμε με δικά μας λάστιχα από κάτω να σβήσουνε. Ειδικά ο άντρας με μένα είχε κατέβει μέχρι κάτω. Εννοείται ότι φοβηθήκαμε. Πολεμούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μας να φύγουμε. Εδώ γινόταν ένας πανικός. Σκηνές τρόμου, πανικού και ουρλιαχτά, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, με τους θαμώνες να πηδούν από τα τραπέζια σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν άμεσα από την πλατεία όπου πλησίαζε απειλητικά η μεγάλη φωτιά. Μεγάλη φωτιά. Εάν δεν καθόταν και ο γιος μου να σβήνει και ορισμένοι, θα κεγότανε, τα σπίτια μας θα κεγότανε. Φοβηθήκαμε, Παναγία μου, πώς δεν φοβηθήκαμε. Όλοι φοβηθήκαν, μην καούμε μέσα στα σπίτια μας. Η φωτιά την είδα μια στιγμή στο ζερβάκι από πίσω στα 30 μέτρα στο κυπαρίσι. Εδώ μετά την αδίσπο, πόσες εστίες ήταν. Μετά όλο το Βραχάσι είχε εστίες. Και δεν πήγε φαντάσμα από τους καπνούς, έτσι. Νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα για τον Γιώργο Ζερβάκη. Μια στιγμή όμως δεν ήταν πυροτεχνήματα. Ήταν φωτιά. Ήταν η φωτιά. Καπνοί μπαίνανε μέσα στο μαγαζί, σπίθες, τα τραπέζια γεμάτα πάνω, φαγητά, ποτά. Βάλαμε πρώτη και τα. Απομακρύνεται λοιπόν τα τραπέζια σε πρώτη φάση να μπορεί να φύγει και ο κόσμος. Βία με τα πόδια, με τα αμάξια για να φύγει ο κόσμος. Απομακρυνθήκαμε λίγο. Μας είχαν πει και φωνάζανε και αστυνομία. Απομακρυνθήκαμε για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια και οι άνθρωποι. Φοβήθηκαν τα παιδιά, κλαίγανε, λέει, σαν να γινόταν πόλεμος. Στο σημείο έσπευσαν 12 οχήματα, 35 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Ήμασταν τυχεροί. Χθες βράδυ είχαμε πάει στο Σίσι με φίλους και δεχτήκαμε τηλεφωνήματα ότι το σπίτι μας απειλείται από τη φωτιά. Επιστρέψαμε και αντικρίσαμε πόσο κοντά πλησίασε. Πέρα από τον κήπο, το σπίτι δεν υπέστη ζημιές. Δημότες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές, ενώ ορισμένοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Κάμε μια εκδήλωση χθες εδώ, με μια έκπληξη 2 η ώρα το βράδυ, να κάνουμε μια αφιέρωση στον πατέρα μου, τον Γιώργο τον κυβερνήτη, τον γνωστό μαντιναλόγο. Μας βάλανε φωτιά. Γύρω στις 5:30 το πρωί, πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπομερικό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά, η οποία έκανε στάχτη 5 στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης. Και τρέχω και βλέπω τη φωτιά και λέω... Έχει ξανασυμβεί... Ποτέ. Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο ανατσοπήρωσης.